τη Δανάη Παπά συνάντησε η κάμερα του Happy Day. Υποκριτική μονοπολή τη ζωή σου. Δεν είμαι τόσο σίγουρη, γιατί το πάθος μου και το χώρο δεν μπορώ να το αφήσω με τίποτα. Είναι ένα ξεδίνω. Ποιος σε βοηθάει, σου κρατάει κανείς τα λόγια? Στο σπίτι. Βάζω τον αδερφό μου πολύ συχνά. Εντάξει, γιατί είναι και μικρός και του αρέσει, δενόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή δεν είχαμε καθόλου καλή σχέση, ήταν και αυτός και πιο μικρός, ήταν λίγο αλήτης. Αλλά τώρα που είναι και στο σχολείο, τα παιδιά του λένε «Α, η αδερφή σου είναι η Άννα». Πεθαίνω, γιατί επειδή του λείπω, το εκφράζει κάθε φορά με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Η Κύπρος σε δυσκολεύει καθόλου σαν ζωή εκεί στην καθημερινότητα? Η ζωή είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά και η μισθή είναι διαφορετική. Το γεγονός ότι μου λείπει πολύ η οικογένειά μου, δηλαδή δεν τους βλέπω όσο τους έβλεπα παλιά, μου έχει στοιχήσει. Όπου θέλεις θα με πας. Ωραία. Δεν είναι εύκολο να βλέπει ένας γονιός το παιδί του έτσι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι τόσο extreme αυτό που γίνεται στη σειρά. Πιο πολύ με δυσκόλεψαν το να έχω πολλά λόγια, γιατί τώρα η ερωτική σκηνή είναι το σώμα μου, δηλαδή το έχω δουλέψει. Έχει γίνει και πολλούς λόγους για την προσωπική σου ζωή. Δεν ξέρω αν σου έχουν φορτώσει μια σχέση που δεν υπάρχει με τον Στέφανο. Την προσωπική μου ζωή, την ανύπαρκτη. Ναι, μου το έχουν φορτώσει, αλλά... Δεν σε πειράζει, δεν σου δημιουργεί πρόβλημα στην προσωπική σου ζωή? Όχι, όπως είπα και πριν, είμαι... Ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη, δηλαδή τι να προλάβω να κάνω κι εγώ. Αλλά όχι, δεν είναι. Τι να με φορτώσει, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, το ξέρουμε, είμαστε προετοιμασμένοι. Θα πατήσει επιπτωμάτων γιατί επειδή έγινες κάποια. Εγώ ρε Άννα. Εσύ, Νικόλ, ναι. Φεύγω, αλήθεια, ούτε να σε βλέπω δεν θέλω.